Υπάρχουν οι σκέψεις, οι αντιλήψεις, υπάρχουν και τα δεδομένα και τα γεγονότα, εγώ θέλω να πω. Γιατί καταρχάς φαίνεται ότι οι συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία, οι συνομιλητές και από το ΣΥΡΙΖΑ, στη γενική κατεύθυνση συμφωνούν. Συμφωνίες με Ηνωμένες Πολιτείες, με Γαλλία, που υποτίθεται είναι ισχυροί μας σύμμαχοι και προστάτες, θα προστατεύσουν την άμυνα της χώρας, τα σύνορα, την εθνική ακεραιότητα κτλ. Ποια είναι τα γεγονότα όμως και τα δεδομένα που έχουμε και από τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου και από τις αποφάσεις και τις συμφωνίες, ότι σε όλα παρά το γεγονός ότι η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα αυξάνεται συνεχώς, ραγδαία, όλα τα προηγούμενα χρόνια, καταγράφεται ένα πράγμα. Ότι η Τουρκία είναι ένας πραγματικά στρατηγικός σύμμαχος, νατοϊκός σύμμαχος και εταίρος, με πολύ σημαντικό ρόλο στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, την οποία θέλουμε να θωρακίσουμε και να τραβήξουμε την Τουρκία από τη ρωσική επιρροή. Αυτό είναι το καθοριστικό στοιχείο. Γι' αυτό λοιπόν και δεν αξίζουν τίποτα, αν θέλετε, και τα ισχυρά χαρτιά, τα οποία γίνονται φτερό στον άνεμο την επόμενη μέρα. Ούτε αξίζουν οι αναλύσεις του τύπου ο Ερντογάν είναι στριμωγμένος κτλ. Γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα Ερντογάν. Αλλά η τουρκική αστική τάξη είναι μια ισχυρή αστική τάξη. Επιδιώκει να παίξει ρόλο και αυτό το ρόλο τον παίρνει και τις τον δίνουν οι λογικές και το σχέδιο περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι ίδιοι λεγόμενοι ισχυροί σύμμαχοι. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ΝΑΤΟ, για το ποιος θα βάλει χέρι στα ενεργειακά αποθέματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία όχι μόνο δεν είναι στριμωγμένη, η Τουρκία παίζει το ρόλο της, η τουρκική αστική τάξη είναι μια χώρα που διατηρεί στρατό κατοχή σε τρεις χώρες, Συρία, Κύπρο, να θυμίσω, συνεχίζει να παίζει και σε αυτό το ανατολίτικο παζάρι που γίνεται για το ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι μια πιθανή συνεκμετάλλευση, εκεί παίζουν όλοι. Και γι' αυτό δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν. Πάμε και στην ενεργειακή κοίταξη. Κοιτάξτε, η τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες της χώρας με τις τεράστιες ανατιμήσεις στην τιμή του ρεύματος και των καυσίμων έχουν συγκεκριμένη αιτία. Και η αιτία αυτή είναι ακριβώς η πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις της ευρωπαϊκής στρατηγικής της απελευθέρωσης ενέργειας. Αυτή είναι η αιτία. Τη απελευθέρωση, το κόψιμο, την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, την αύξηση των τιμολογίων. Πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση ακριβώς και με αυτά που εξάγγελνε κάθε υπουργός που αναλάμβανε, είτε τα της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, ότι με τα μέτρα υποτίθεται αυτά θα φτηνίνει το ηλεκτρικό κτλ. Αυτά πρέπει ο λαός μας να το έχει στο νου. Σήμερα, μία είναι η λύση. Και επειδή βλέπω και στους συνομιλητές τους απασχολεί πολύ το πώς μπορεί να λυθεί, να θυμίσω εδώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση στη Βουλή, με την οποία ζητούσε να καταργηθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας και η ειδική φόρη κατανάλωσης σε καύσιμα, υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρυυσης τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση του ληστρικού φόρου πραγματικά του ένφια. Και εδώ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από τα άλλα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου υπήρξε η άρνηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει ο ελληνικός λαός να σκεφτεί. Ποιος δίνει λύθηση στις προτάσεις για το σήμερα και απαντάει πραγματικά στις λαϊκές ανάγκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.